Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους. Ανάσα στις πόλεις από την επικείμενη αλλαγή του καιρού. Για τρίτο βράδυ αισθητή η Εθαλομίχλη, πώς αντιδρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλαγές στο πλαφόν σε όσους χρωστούν στο δημόσιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ποιο ύψος φτάνει το πρώτο εντεκάμινο το πρωτογενές πλεώνασμα. Συγκλονίζει το περιστατικό στο Χαλάνδρη με τον αστυνομικό που αυτοκτόνησε όταν κατάλαβε ότι σκότωσε ηλικιωμένη με τη μοτοσυκλέτα του. Τα έψαλαν στον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιο κυβερνητικό στέλεχος δηλώνει εκλογές το 2016. Στην αντεπίδεση περνά ο Ταγί Περντοάν. Ποιους κατηγορεί τώρα ο Τούρκος Πρωθυπουργός ότι υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Για μία ακόμη ημέρα, κυρίες και κύριοι, η Εθαλομίχλη είναι αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια και θέτει σε συναγερμό τις αρχές που καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση τζακιών και απόψε. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η υπουργική απόφαση για την παροχή δωρεάν ρεύματος σε όσους δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης Εθαλομίχλης υπεγράφει. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά στις ημέρες που τα όρια της ρύπανσης ξεπερνούν τα 150 μικρογραμμάρια κατά μέσο όρο. Ώρα, τη χορήγηση 14 εκατομμυρίων ευρώ για τη θέρμανση νοσοκομείων και σχολείων ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει εκτάκτως το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ καταβάλλονται και 37,5 εκατομμύρια για το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους. Θα δούμε σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση, την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στο Λεκανοπέδιο. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Αυτή η φωτογραφία από την Αθήνα την Κυριακή το βράδυ περιγράφει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της Εθαλομίχλης. Εξαιτίας του τοξικού νεύους, όπως το αποκαλούν οι επιστήμονες, που κάλυψε την πρωτεύουσα με ένα τεράστιο πέπλο. Η μυρωδιά του καμένου ξύλου έντονη. Η ανάσα δύσκολη. Αποπνιτικά. Το βλέπω μακριά. Δηλαδή υπάρχει μια ροζ καταχνιά, ας πούμε έτσι, ροζ καφέ. Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της εξίσωσης του πετρελαίου θέρμανσης με τις ξυλόσωπες και τα τζάκια να καίνε τα πάντα, για ακόμα μια φορά λίγες ώρες ήταν αρκετές για να μετατρέψουν την πρωτεύουσα, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, σε θάλαμο αερίων. Με όριο τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, κόκκινο χτύπησε στο Μαρούσιο που καταγράφηκαν 102 μικρογραμμάρια, αλλά και στην Λυκόβρηση που οι μετρήσεις έδειξαν 90 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αμέσως τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας προχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα σε συστάσεις προς τους πολίτες να μην ανάβουν τα τζάκια. Θα μπορούσατε λοιπόν, λέμε, ανθρώπινα και πολιτισμένα, επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αυτού του νεύους Εθαλομίχλης, και για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, σήμερα ειδικά και αύριο, ας μην το ανάψετε. Μια σύσταση που σίγουρα δεν εισακούστηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στον Πολύγυρο, που όπως βλέπετε, οι καμινάδες πήραν φωτιά. Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο ουρανός άλλαξε χρώμα, ενώ η πόλη κρύφηκε πίσω από ένα γκρι πέπλο. Στη συμπρωτεύουσα καταγράφηκαν 198 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Δεν είναι καθαρός ο ουρανός. Γενικά, σου μυρίζει κιόλας σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί τις επόμενες ημέρες και σε αυτό θα βοηθήσει ο καιρός. Το μετεωρολογικό δελτίο δείχνει ότι θα έχουμε άπνοια στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς θα επιβαρύνουμε και άλλο το φαινόμενο της Εθελομίχλης. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε, και αυτό είναι αναγκαίο να το καταλάβουν όλοι, την καύση των ξύλων, και αυτό θα το τονίζω συνέχεια. Η καύση των ξύλων πάντως μέχρι τώρα εκτόξευσε στα ύψη τα μικρογραμμάρια στα Ιωάννινα, που οι μετρήσεις έδειξαν 202 ανά κυβικό μέτρο αέρα, στον Βόλο 187 μικρογραμμάρια, αλλά και στην Πάτρα που οι μετρήσεις έδειξαν 172 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας αυτό. Ναι. Που μικρό ή μεγάλο, αυτό είναι. Αν δεν το επιχειρήσουμε να το λύσουμε με κοινωνική συμμετοχή, δεν λύνεται. Στην κοινωνική συμμετοχή ποντάρει και η πολιτεία, και μάλιστα δίνοντας οικονομικά κίνητρα στους ασθενέστερους, αφού σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο, τις ημέρες που ο ημερήσιος μέσος όρος θα ξεπερνάει τα 150 μικρογραμμάρια ρύπανσης, τότε θα τους παρέχεται δωρεάν ρεύμα. Έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτές τις κρίσιμες μέρες να καίνε ρεύμα χωρίς να το πληρώνουν, και έτσι να μην χρειάζεται να ανάβουν τζάκι. Και μπορεί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών να ανακοίνωσε την καταβολή και της δεύτερης προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης ύψους 37,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως κάποιοι, όπως θα ακούσετε, συνεχίζουν να ανάβουν τζάκι.
Οι περισσότεροι, ναι, δυστυχώς, με τζάκι. Mm-hmm. Είναι ο πιο ανέξοδος τρόπος. Και μάλιστα, αν φανταστείτε ότι μαζεύουν τα ξύλα από το δρόμο, από διάφορα έτσι, δασάκια, αλσίλια και τέτοια πράγματα, και καίνε ό,τι βρούνε μπροστά τους, και γι' αυτό το πράγμα έχει χτυπήσει κόκκινο και η Θαλομίχλη. Την ίδια ώρα, τη χορήγηση 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη θέρμανση νοσοκομείων και των 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη θέρμανση σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει εκτάκτως στο Υπουργείο Οικονομικών. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης έχει ανέλθει φέτος στα 12 εκατομμύρια ευρώ έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ το 2012. Τις ημέρες που η ρήπανση θα χτυπάει κόκκινο λόγω της εθελομίχλης, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς, καθώς και παιδιά, θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθημα μπορούν να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου τους, ενώ για τους άνω των 65 ετών ζητείται να περιορίσουν και εκείνοι τη σωματική τους δραστηριότητα. Θα συναντήσουμε αμέσως τώρα τον Δημήτρη Λάπα. Βρίσκεται στην Κατεχάκη για να μας μεταφέρει, Δημήτρη, την εικόνα αυτή την ώρα, και ο Γιάννης Τζούνος για την πολιτική προέκταση του θέματος. Και ίσως για να ξεκινήσουμε από εσένα, διότι με αφορμή το θέμα της Θαλομίχλης επαναφέρουν και το θέμα μείωσης του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης 41 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι. Πρώτος υπογράφοντας ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Επισημαίνουν ότι μια αύξηση του φόρου δεν είχε καμία συμβολή στα δημόσια έσοδα και από την άλλη στερεί στους πολίτες μία από τις στοιχειώδες ανάγκες τους, όπως είναι η θέρμανση. Οι βουλευτές αναφέρονται λίδα σε καθημερινά περιστατικά πυρκαγιών και θανάτων, κυρίως από αυτοσχέδιες σόμπες και θερματικά σώματα, γεγονός που, όπως αναφέρουν, αποτελεί όνειδος για μια ευρωπαϊκή χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι 41 βουλευτές, η ζήτηση μεταξύ των ετών 2009 και 2013 μειώθηκε κατά 80%, ενώ, όπως υποστηρίζουν, αν αφαιρεθεί η δαπάνη για το επίδομα θέρμανσης, συνάγεται ότι τα έσοδα του κράτους από το πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκαν έναντι του 2009 σχεδόν κατά 4 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια δεν παραλείπουν να αναφερθούν και στο ζήτημα της Θαλομίχλης και των κινδύνων που αυτή εγκυμονεί για την δημόσια υγεία. Αντίθετα, μία μείωση στο φόρο, όπως λένε οι βουλευτές, θα επέτρεπε σε πολλά νοικοκυριά την προμήθεια εκ νέου πετρελαίου θέρμανσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι επαναφέρουν το ζήτημα 41 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ερώτηση και μάλιστα 2-24 ώρα μετά τις αντιδράσεις που είχαμε πάλι προς τον κύριο Στουρνάρα, έχουμε πάλι 41 βουλευτές οι οποίοι αντιδρούν πάλι προς το οικονομικό επιτελείο. Μάλιστα. Τώρα, Δημήτρη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, διότι μέχρι χθες τουλάχιστον κυρίως τα βόρεια προάστια αντιμετώπισαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ακριβώς, Λία, είμαστε εδώ στο ύψος του Ολυμπιακού Σταδίου. Η κατάσταση σήμερα δεν είναι τόσο τραγική όπως ήταν χθες και προχθές. Σε αυτό έχουν βοηθήσει οι μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν τη στιγμή αυτή εδώ στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ωστόσο, σε διάφορες περιοχές περιφέρειας, όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, δηλαδή Λάρισα, Γιάννενα, είναι πάρα πολύ πιθανόν η Θαλομίχλη να έχει ξεπεράσει κάποιες χρονικές στιγμές και τα 150 μικρογραμμάρια. Ωστόσο, οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα πρέπει να περιμένουν ότι θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Γιατί αυτό το πράγμα? Μέχρι να περάσει και να δημοσιευθεί η απόφαση, η κοινή των 10 συναρμόδιων υπουργών, δεν θα δίδει η ΔΕΗ στο διπλάσιο αριθμό ημερών των συστάσεων δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί η απόφαση. Επίσης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα είναι και μεγάλος ο αριθμός των δικαιούχων, όπως επίσης και οι μέρες που θα έχουμε φαινόμενα Θαλομίχλης. Γιατί αυτό το πράγμα? Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η οποία έχει υπογραφεί, θα πρέπει συνολικά ο μέσος όρος του 24ωρου να υπερβαίνει τα 150 μικρογραμμάρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα δίδεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για δύο φορές πάνω από τις ημέρες της σύστασης. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να καλησπέρισω τον Μπάμπη Παπαδημητρίου για να δούμε λίγο περισσότερο και το οικονομικό σκέλος. Καλησπέρα, Μπάμπη. Το θέμα είναι εάν υπάρχει τρόπος να παραμείνει εναρμονισμένος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό mm-hmm. του πετρελαίου κίνησης και να έχουμε ταυτόχρονα και μείωση. Δύσκολο. Γιατί εγώ, ας πούμε, θα ήμουν της νόμης ότι θα έπρεπε να είναι πιο φτηνό από το πετρέλαιο κίνηση. Αλλά δεν γίνεται. Όσο υπάρχει το λαθρεμπόριο, είναι αλήθεια, αν έχεις δύο τιμές, όλοι θα σπεύσουν να αξιοποιήσουν πάλι αυτή την ευκαιρία που δίνεται. Και δεν μιλάμε για τους αυτούς που κάνουν μεγάλες ποσότητες, ναι, που σε τελευταία ανάλυση κάποτε πρέπει να τελειώσουν. Δεν νομίζω βεβαίως ότι είναι όπως παλιά. Αλλά είναι και αυτοί που κάνουν χρήση μικρών ποσοτήτων λαθρεμπορίου, αν θέλεις. Ναι. Άρα εκεί είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
Αλλά δυστυχώς αυτό που έχει γίνει είναι ότι είμαστε στο κατώτερο σημείο του φόρου για το πετρέλαιο κίνησης, που θα ήταν καλό διότι να μειωθεί. Γιατί αυτή είναι και η πρόταση που ακούγεται, ναι, ότι να μειωθεί στο πετρέλαιο κίνησης και να μειωθούν και οι δύο τιμές. Ναι, αλλά δυστυχώς αυτό έπρεπε η κυβέρνηση να έχει επιμείνει περισσότερο, να πάρει η Ελλάδα μια εξαίρεση. Γιατί πρέπει να πέσουμε κάτω από το κατώτατο όριο που έχει οριστεί σε ό,τι αφορά στους φόρους του πετρελαίου κίνησης. Έτσι ώστε να πάνε και οι δύο τιμές κάτω. Γιατί σε πάρα πολλές χώρες η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι λίγο πιο φτηνό. Όμως, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, το κύριο μέσον θέρμανση δεν είναι το πετρέλαιο. Είναι το φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα πληρώνει ταυτοχρόνως πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πληρώνει το γεγονός ότι μείναμε πάρα πολύ πίσω στο να εγκαταστήσουμε, να βάλουμε το αέριο στην θέρμανση μέσα, σαν πηγή ενέργειας. Πληρώνουμε το γεγονός ότι έχουμε ένα πράγμα το οποίο φτιάχτηκε στη δεκαετία του 50 και του 60, η οριζόντια ιδιοκτησία, η διαχείριση των πολυκατοικιών, που γίνεται μόνο εφόσον άπαντες συμφωνήσουν. Πληρώνουμε το γεγονός ότι έχουμε πολύ παλιά μηχανήματα να κάνουν, να βοηθήσουν στη θέρμανση, το οποίο αυτό δυστυχώς μεγαλώνει το κόστος τελικά. Πληρώνουμε διαφορετικά πράγματα την ίδια στιγμή, την χειρότερη δηλαδή στιγμή, τη στιγμή της κρίσης. Άρα δεν είναι εύκολο. Πληρώνουμε ακόμη το γεγονός ότι δεν έχουμε εργατικές και λαϊκές κατοικίες, όπως έχουν όλα τα μεγάλα κράτη, ώστε αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να είναι εκεί και να μπορεί και το κράτος να εφαρμόσει μια πολιτική πρόνοιας. Τα πληρώνουμε όλα. Δεν θα φτάσω στο σημείο να πω, διότι αυτές τις μέρες το θυμήθηκα τώρα λόγω του κυρίου Πολίδερο, ότι υπάρχει και ο στρατηγός άνεμος βεβαίως. Διότι πληρώνουμε ακόμη και αυτό. Μία θερμοκρασιακή, μία αναστροφή στους αέριδες, ας πούμε, εδώ στην Αττική, ας πούμε. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Μας κάνει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Πληρώνουμε μέχρι και το γεγονός ότι στα βόρεια προάστια, όπου υποψιάζομαι ότι κατά πλειοψηφία δεν είναι τόσο η τιμή του πετρελαίου, όσο το γεγονός. Υπάρχουν πολλά τζάκια. Κάτσε να δεις τώρα, όταν το πλήρωσες το τζάκι, όταν κάποτε δεν αγόραζες σπίτι αν δεν είχε τζάκι, διότι η τιμή του θα έπρεπε να είναι ευτελής. Όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα θα το κάνουμε. Αλλά βέβαια, μόνο το τζάκι είναι και οι σόμπες που είναι σε προσοχή. Άλλη κατηγορία. Εδώ, για μία ακόμη φορά, αν μου επιτρέψει, τελειώνω με αυτό, αποδεικνύεται ότι το κράτος φού του κάνανε και έπεσε. Δεν υπήρχε ποτέ κράτος πρόνοιας να ξέρει σε ποια σπίτια υπάρχει ανάγκη. Οι ελάχιστοι άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ για να το κάνουν αυτό, δεν προλαβαίνουν να δούνε πού υπάρχει ανάγκη ώστε να αποφύγουμε το ανθρώπινο κόστος. Το άλλο, από ό,τι φαίνεται, σίγουρα θα το εισπνεύσουμε. Λοιπόν, μένεις, Μπάμπη, για να δούμε και τα του προϋπολογισμού, διότι σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα, λοιπόν, 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε στο 11ο μήνο του έτους ο κρατικός προϋπολογισμός. Θα μας δώσει όλα τα στοιχεία ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Κωνσταντίνε. Έχουμε λοιπόν ένα βελτιωμένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με πέρυσι. Πάμε να δούμε γρήγορα τα στοιχεία. Το ισοζύγιο λοιπόν ήταν μείον 3,16% το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ πέρυσι ήταν 12,8 δισεκατομμύρια η απώλεια. Πάμε να δούμε όμως ότι υπάρχει και πρωτογενές πλεόνασμα αυτή τη στιγμή, 2,78 δις, ενώ το 2012 υπήρχε έλλειμμα 1,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού πήγε καλά η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση πήγε καλά φυσικά στον φόρο περιουσίας, πληρώνεται μέσα από τη ΔΕΗ ακόμη και βεβαίως γι' αυτό και έχουμε καλή εισπράξη, 109 εκατομμύρια πάνω από το στόχο. Και στον ΦΠΑ, 213 εκατομμύρια πάνω από το στόχο, το ξεπέρασε κατά 2,1%. Όμως πάμε στους τομείς που δεν πήγε καλά η κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που δεν πληρώνουν οι Έλληνες, δημιουργούνται πολλά ληξιπρόθεσμα εκεί. 107 εκατομμύρια λοιπόν κάτω από τον στόχο, 1,5%, ενώ και η λοιποί άμεση φόρη ήταν 130 εκατομμύρια κάτω από τον στόχο, 5,4%. Έχουμε όμως να δούμε τέλος και οργανισμούς, κυρίως ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη πάρει, στο Νοέμβριο δηλαδή, το 100% ή πολύ κοντά στο 100% όλης τους της επιχορήγησης. Βλέπουμε ότι ποτέ ο ΑΕΔ έχουν πάρει όλα τα χρήματα, άρα θα χρειαστούν επιπλέον χρήματα για το Δεκέμβριο. Ο ΓΑ πολύ κοντά στο 100%, ο ΑΕ επίσης 97,2, πάνω από το 91% που θα έπρεπε να είχαν απορροφήσει μέσα στο 11ο μήνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε. Πώς αποτιμώνται αυτά τα στοιχεία, Μπάμπη? Εδώ ζεις στη χώρα του παραδόξου, το ξέρεις βεβαίως, δεν σου μαθαίνω κάτι και ακόμα λιγότερα μαθαίνω σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Σε μια χώρα λοιπόν η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα, πήγε πιο βαθιά στην κρίση από ό,τι είχε προβλεφθεί και από όσο είχε πάει πέρυσι, κατορθώσαμε να πληρώσουμε περισσότερους φόρους. Mm-hmm. Αυτό δείχνει από τη μια βεβαίως ότι οι Έλληνες πολίτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να βγουν από την κρίση, αλλά από την άλλη μεριά, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, αποδεικνύει ότι
είναι κυριολεκτικός η κυβέρνηση βαδίζει σε πολύ λεπτό σκηνή, διότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις μεγαλύτερους φόρους περιουσίας σε μια χρονιά που τα εισοδήματά σου ξεφεύγουν. Ναι. Διότι τους δώσαμε, από ό,τι λένε οι ίδιοι εδώ με την ανακοίνωσή τους, 109 εκατομμύρια παραπάνω από αυτά που είχαν βάλει στόχο να μας πάρουν. Ναι. Από το φόρο όμως για την ιδιοκτησία, για την περιουσία. Τους φόρους περιουσίας. Ναι, σε αντίθεση με το φόρο εισοδήματος, που εκεί είναι μικρότερα τα έσοδα. Εκεί πέσανε έξω, γιατί η ανεργία ανέβηκε ακόμη περισσότερο, mm-hmm. η δυνατότητα των φορολογουμένων να πληρώσουν τα όσα πληρώνουν, γιατί κυρίως θα παίρνει από μισθωτούς και από αυτά. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Όμως δείχνει ότι το κράτος, ακόμη και τώρα που λέμε όλοι ότι πάει κάπως καλά, δηλαδή πιάνει τους στόχους του, είναι υπερβολικό mm-hmm. να πιάνει παραπάνω φορολογικά έσοδα. Και με εκπλήσει και το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται πού θα τα δώσουν. Mm-hmm. Αντί να σκέφτονται πώς θα τα επιστρέψουν σε αυτούς που τα πλήρωσαν τα παραπάνω, σκέφτονται πού αλλού θα τα δώσουν. Επιπλέον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το κράτος πρέπει να διευκρινίσει πότε θα πληρώσει αυτά που χρωστάει το ίδιο. Διότι χρωστάει πολλά. Ακριβώς. Συμφωνείς, ελπίζω. Ακριβώς, μαζί μου. Έτσι είναι. Χρωστάει πάρα πολλά και δεν το έχει διευκρινίσει. Είναι δε λυπηρό να σκεφτόμαστε ότι έχει προβλεφθεί μαζί με τις δόσεις που περιμένουμε να πάρουμε και στις οποίες είμαστε πίσω από τους εταίρους. Υπάρχουν και αυτά που πρέπει να πληρωθούν σε εκείνους mm-hmm. που χρωστά το κράτος. Νομίζω ότι ένα καλό αποτέλεσμα δεν πρέπει να κρύβει ότι και σε αυτή την περίπτωση το κράτος τα έχει κάνει λίγο πάνω κάτω. Καιρός είναι να βάλει λίγη τάξη ο Σαμαράς για να μην του γκρινιάζουν και οι βουλευτές δηλαδή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Καλό βράδυ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και αλλαγές στο όριο των κατασχέσεων λογαριασμών. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό και ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει τι προβλέπεται ακριβώς. Έχουμε αύξηση του ακατάσχετου ουσιαστικά για μισθούς και συντάξεις, Κωνσταντίνε. Πολλή συζήτηση λοιπόν με τις κατασχέσεις το τελευταίο διάστημα. Εδώ λοιπόν πάμε σε μια βελτίωση του ακατάσχετου των μισθών. Ήταν στα 1000 ευρώ, ανεβαίνει το όριο στα 1500 ευρώ. Επιπλέον έχουμε άλλο ένα καλό. Από εκεί που μπορούσε η εφορία, άπαξ και έχει δηλαδή πατηθεί το κουμπί για να ξεκινάει μια κατάσχεση. Ενώ μπορούσε να μπαίνει και να παίρνει τα χρήματα ένα 24ωρο από τη στιγμή που τα έβαζε ο εργοδότης στο λογαριασμό της μισθοδοσίας, τώρα μπορεί να το κάνει αυτό μετά από μία εβδομάδα. Μετά από μία εβδομάδα δηλαδή από την μισθοδοσία. Επίσης το Υπουργείο δεν θα κυνηγάει χρήματα, δεν θα κάνει κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 500 ευρώ. Να σου πω τώρα ότι στην ίδια σύσκεψη έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τα εμβάσματα που έχουν βγει στο εξωτερικό μεταξύ της τριετίας 2009-2011 και συμφώνησε η κυβέρνηση ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις λίστες και βεβαίως πρώτη από αυτές είναι η λίστα Λαγκάρ. Κάποια στιγμή, όπως είπες, Κωνσταντίνε, βλέπουμε ήδη και τον Νίκο Υποφάντη, διότι έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις από τον τραπεζικό χώρο, Νίκο, σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση και τους πληστηριασμούς. Καταρχήν να πούμε ότι το απόγευμα στο Υπουργείο Ανάπτυξη είχαμε μια συνάντηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με τον κύριο Χατζηδάκη για το πώς πηγαίνουν οι χρηματοδοτικές ροές προς επιχειρήσεις. Αυξήθηκαν τον Νοέμβριο κατά 28%, όμως ρωτήσαμε υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος ποια είναι ακριβώς η θέση τους για το θέμα των πληστηριασμών, για το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε πριν από 2 ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μας είπε καταρχήν, μας αποκάλυψε ότι οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν τα δάνειά τους στα στεγαστικά στο κόκκινο, είναι 250 με 300 χιλιάδες παρακαλώ. Μάλιστα, τα καθυστερούμενα στεγαστικά δάνεια ξεπερνούν κατά πολύ τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν και εφόσον αρκετές δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, θα έχουμε μια απελευθέρωση των κεφαλαίων από τις τράπεζες 4 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκεί, όπως μας έλεγε το ίδιο στέλεχος, να ενταχθούν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ όπως συμπολίτες μας, όπως οι ίδιοι το έχουν εκτιμήσει. Το ίδιο στέλεχος μας έλεγε το εξής, ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση είναι ισορροπημένη και απονέμει δικαιοσύνη σε αυτούς που πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Θα βοηθήσει και αυτούς που πληρώνουν δυσανάλογη δόση σε σχέση με το εισόδημά τους, καθώς θα μπορούν να τη ρίξουν και τις τράπεζες βεβαίως να εντοπίσουν τους μπαταχτσίδες. Στην εφαρμογή του μπορούν να απελευθερωθούν κεφάλαια της τάξης του 25 με 30% που αντιστοιχούν σε περίπου 4 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια θετική, θα λέγαμε, αντίδραση από τις τράπεζες, οι οποίες λέγανε το εξής. Γιατί να έχει κάποιος μια παγωμένη οφειλή προς την τράπεζα, να κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή με πληστηριασμό το ακινητό του, ενώ
βάσει του εισοδήματό του θα μπορεί να πληρώνει μια ελάχιστη δόση. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο ο οποίος πλήρωνε τώρα 300 ευρώ ναι. και έχει 1000 ευρώ εισόδημα μηνύα, δηλαδή 12.000 ευρώ. Μπορεί να μειωθεί και να είναι και τακτοποιημένο. 125 ευρώ θα πληρώσει. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Θα μείνουμε στον εργασιακό τομέα, κυρίες και κύριοι. Εκατοντάδες περιπτώσεις αδήλωτων εργαζόμενων εντοπίστηκαν το προηγούμενο δίμηνο μετά από ελέγχους του Υπουργείου Εργασίας, παρά το γεγονός ότι καταγράφεται μείωση του γενικού ποσοστού αδήλωτης εργασίας τους τελευταίους μήνες. Την ίδια ώρα, αύξηση 25% καταγράφουν οι καταγγελίες των εργαζομένων για μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων από τους εργοδότες τους, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, ενώ την αυξητική τάση των εναλλακτικών μορφών εργασίας, όπως η μερική απασχόληση, αποτυπώνουν πλέον τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το ψυχολογικό όριο των 5.000 να αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος οι καταγγελίες στη ΓΕΣΕ για καθυστερήσεις στην καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Υπολογίζεται ότι θα φτάσουν στις 6.250, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Παρατηρείται ότι φέτος όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις αρνούνται να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους. Ήδη οι καθυστερήσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έχουν χτυπήσει κόκκινο και βλέπουμε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο συνάδελφοί μας έχουν καθυστέρηση τη μισθοδοσία τους από 1 έως και 12 μήνες. Την ίδια στιγμή θράψη κάνουν οι εναλλακτικές μορφές εργασίας, οι οποίες πλέον αποτυπώνονται για πρώτη φορά στατιστικά κατόπιν απέτησης της Eurostat. Έτσι, το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οι μερικά απασχολούμενοι έφτασαν σχεδόν τις 214.000, δηλαδή 4,3% του εργατικού δυναμικού, ενώ το 2010 αυτό το μέγεθος ήταν στις 130.000. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εργαζομένων πάντως είναι ότι ενώ λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές, πολύ συχνά προσφέρουν υπηρεσίες πλήρους μισθοδοσίας. Μερικές φορές που γυκός μου κάθομαι και ώρες στο μαγαζί, ξέρω εγώ, γιατί με χρειάζονται, δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Συνολικά δηλαδή, πόσες ώρες μπορεί να κάτσει στο μαγαζί? Από 8 ώρες μέχρι και 14-15. Σύμφωνα με την Ελστάτ, όλοι οι δείκτες της απασχόλησης έχουν χειροτερέψει. Από το 2010 οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 130%. Δεν αναζητούν εργασία 75% περισσότεροι. Εκείνοι που αναζητούν αλλά δεν είναι διαθέσιμοι αυξήθηκαν κατά 96,4%. Ενώ οι υποαπασχολούμενοι ανέβηκαν κατά 64,5%. Και το 2014 θα ζήσουμε αντίστοιχες συνθήκες απορρίθμισης και απαξίωσης στην ελληνική αγορά εργασίας. Αισθάνεται την πίεση της ανεργίας ότι αν διαπραγματευτεί αυτό το οποίο δικαιούται, τον απολύουν και έρχεται ο επόμενος. Μόνο θετικό μήνυμα από το Υπουργείο Εργασίας έρχεται από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας που βρισκόταν στο 40,5% το Φεβρουάριο και έπεσε το Νοέμβριο στο 20,1%, προφανώς λόγω των αυξημένων προστήμων. Σε ελέγχους που έγιναν σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις βρέθηκαν αδήλωτοι 742 εργαζόμενοι, το 2,71%, και επευλήθηκαν πρόστιμα 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανομία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Κλείνουμε και τα τελευταία παράθυρα παραβατικότητας με την καθιέρωση ειδικού βιβλίου, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι υπερορίες πριν την πραγματοποίησή τους. Ταυτόχρονα, μειώνουμε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων, καταργώντας άλλα βιβλία που έχουν καταστεί πλέον περιττά, και ενοποιούμε τα πρόστιμα για την αδήλωτη και την ανασφάλιστη εργασία στα 10.550 ευρώ. Ο Γιάννης Καντελής έχει περισσότερα στοιχεία και καταρχάς το στοιχείο που προέρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, Γιάννη, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει η ΓΕΣΕ. Υπάρχει μια ένσταση από την πλευρά του κ. Βρούτση. Ναι, μέσω κύκλων του Υπουργείου Εργασίας έχει αρχίσει από το μεσημέρι και μετά μία ζήμωση ότι υπάρχουν υπερβολές από την πλευρά της ΓΕΣΕ και προς το παρόν μόνο 800 περιστατικά έχουν αναφερθεί στο ΣΕΠΕ και μία τέτοια στη ζήτηση. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι πέρσι είχαν ξεπεράσει τις 7.000 οι καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. Άρα είναι νωρίς ακόμα για να γίνει αποτύπωση του τι ακριβώς θα δούμε και φέτος από εργοδότες που δεν κατέβαλαν το δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενους. Και όσα καταγγελθούν από αυτά, λύτε, ναι. Διότι είναι σαφές ότι δεν καταγγέλλονται όλα τα περιστατικά. Και υπάρχει και ένας φαύλος κύκλος, Γιάννη. Από τη μία, ο φόβος της ανεργίας για τους εργαζόμενους, και από την άλλη, η έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, που επίσης είναι μια πραγματικότητα. Ακριβώς. Όσο οι επιχειρήσεις ούτε να δανειοδοτηθούν μπορούν και ο τζίρος τους είναι περιορισμένος λόγω της οικονομικής κρίσης, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και στις πληρωμές. Δεν είναι τυχαίο ότι και κάποιοι παίρνουν το δώρο Χριστουγέννων επειδή ακριβώς υπάρχει η διαδικασία του αυτοφόρου σε μη καταβολή. Και μπορεί να πάρουν το μισθό.
οι μισθοί και όχι μόνο έναν μήνα, τρεις, τέσσερις και πέντε μήνες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Να υπάρχουν εργαζόμενοι που δουλεύουν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά να μην παίρνουν τα χρήματα για να μπορέσουν να βγάλουν το μήνα. Και βέβαια, όσο υπάρχει ανεργία, το είπε πολύ σωστά ο κ. Ρομπόλης νωρίτερα, θα είναι πολύ δύσκολο για τους εργαζόμενους να διαπραγματευτούν αυτά τα οποία δικαιούνται. Διότι αμέσως υπάρχει 1,5 εκατομμύριο κόσμος έξω, χωρίς δουλειά, που περιμένει και αυτός μία ευκαιρία. Και άρα πολύ εύκολο κάποιος εργοδότης, έναν εργαζόμενο πάει και τα καταγγέλει όλα αυτά, θα τον αλλάξει με κάποιον άλλο. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που προκαλεί αίσθηση τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Έδωσε 28χρονος ειδικός θουρρός μπροστά στα μάτια των περαστικών χθες το απόγευμα στο Χαλάνδρη. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε παρασύρει και τραυματίσει θανάσιμα μία ηλικιωμένη γυναίκα. Στη λεωφόρο Παπανικολή, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Χαλανδρίου, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής ένα τραγικό περιστατικό. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το βράδυ, ένας ειδικός φρουρός της ελληνικής αστυνομίας ηλικίας 28 ετών, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, διαμέλυσε μια ηλικιωμένη γυναίκα με τη μηχανή του. Ο 28χρονος, αφού παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα, άφησε τη μηχανή του λίγα μέτρα μακριά και επέστρεψε στο σημείο για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε σε έναν περαστικό ότι είναι αστυνομικός και του ζήτησε να ενημερώσει το ΕΚΑΒ. Ο νεαρός έπεσε κάτω, μετά μπόρεσε, σηκώθηκε από μόνος του, αντίκρισε τη φρίκη της γυναίκας και δεν το άντεξε αυτό το πράγμα. Πήγε δίπλα στο πάρκινγκ του Δήμου και μέσα σε παράνοια και σε κατάσταση τρέλας και τρομερών τύψεων, αυτοκτόνησε. Και το τραγικό συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Ένωση Ειδικών Φρουρών της Αστυνομίας. Η αποφράδα ώρα τον έπνιξε με το βρόχο ευθύνης για ένα τροχαίο ατύχημα που τον ανάγκασε να γίνει αφορμή να στερηθεί τη ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα και λίγα βήματα πιο πέρα ο ίδιος να περάσει ως αυτόχειρας από τη ζωή στο θάνατο. Αυτός γύρισε την είδε σκοτωμένη και μάλιστα ένα αποδικωμένο από ό,τι λέγανε και έβγαλε τον πιστόλι και αυτοκτόνησε επί τόπου. Κακό, τι να πω. Τη θλίψη του για το περιστατικό εξέφρασε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το χθεσινό βράδυ ήταν και για μένα σαν πολιτικό προϊστάμενο, αλλά και για τη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, βραδιά φυσικής συντριβής. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν τραγικό. Οφείλω να πω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ενώσουμε την προσευχή μας για τις δύο οικογένειες που θρηνούν θύματα. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία ατυχήματα. Χριστούγεννα με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι θα κάνουν εκατομμύρια πολίτες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σφοδρή χιονοθύελλα λοιπόν έπληξε το Τορόντο του Καναδά και τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε Μίσιγκαν και Νέα Υόρκη. Εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Κεντάκι, ενώ ανεμοστρόβιλος έπληξε το Αρκάνσας. Λευκά χιονισμένα Χριστούγεννα είναι σίγουρα η ευχή πολλών. Όμως το πρώτο χειμωνιάτικο κύμα κακοκαιρίας ήταν σφοδρό για τη Βόρεια Αμερική. Ένα πρωτοφανές καιρικό σύστημα με ανεμοστρόβιλους, βροχοπτώσεις και χιόνι έπληξε περισσότερες από 30 πολιτείες. 400.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Μίσιγκαν και η Νέα Υόρκη. Πάγος έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις. 500 και πλέον πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια του Σικάγο, του Ντάλλας και του Χιούστον. Σε Ινδιάνα και Οχάιο ποτάμια υπερχείλησαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Φωνικοί ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Αρκάνσας και τη Λουιζιάννα. Είδαμε ξαφνικά τον τοίχο να πέφτει. Στη συνέχεια ο μετασχηματιστής του ηλεκτρικού δικτύου εξεράγει και σπίδες πετάγονταν παντού. Ένα στρώμα πάγου περίπου 30 χιλιοστών κάλυψε το Τορόντο και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Οι κάτοικοι πρέπει να έχουν υπομονή. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Αναμένουμε ισχυρούς ανέμους το βράδυ, βροχή, χιόνι, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι θα μείνουν στο σκοτάδι, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρισμού του Τορόντο, μπορεί να χρειαστούν έως και 72 ώρες για να επανέλθει το ρεύμα. Σε πολιτική κρίση βυθίζεται η Τουρκία μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις μίζες, στο οποίο εμπλέκονται υπουργοί και μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Το σκάνδαλο των ρουσφετιών κλειδωνίζει την εξουσία του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντοάν, ο οποίος απειλεί τώρα τους αντιπάλους του, ενώ οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους, ζητώντας την παραίτηση της διεφθαρμένης κυβέρνησής του, όπως φωνάζουν. Η Βάνα Κουτρουλού θα μας πει περισσότερα. Βάνα.
Με απειλές λοιπόν βγήκε στην αντεπίθεση ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε τους πολιτικούς του αντιπάλους να μην εκμεταλλευτούν σε καμία περίπτωση το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει για να υπονομεύσουν την εξουσία του, όπως είπε. Είπε ξεκάθαρα, θα ξαναβάλουμε τον καθένα στη θέση του, όποιος τολμήσει να μας κάνει κακό θα του σπάσουμε τα χέρια. Αυτό δήλωσε ο Ερντογάν ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του κόμματός του στην Σαμσούντα της Μαύρης Θάλασσας. Την ίδια ώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπες και εσύ, Ελίδα, η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων εναντίον περίπου 10.000 αντικυβερνητικών διαδηλωτών, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση της διεφθαρμένης κυβέρνησης Ερντογάν. Μέχρι σήμερα, να υπενθυμίσουμε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον 24 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των γιών των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, αλλά και σε βάρος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημόσιας Τράπεζας Halkbank. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, στα χέρια του ο Τούρκος Πρωθυπουργός έχει τις παραιτήσεις 4 υπουργών, ενώ σύμφωνα με τη Χουριέτ, Λίδα αναμένεται να προχωρήσει σε ευρύ ανασχηματισμό, ίσως αντικαθιστώντας και περίπου 10 υπουργούς του τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιβάνα. Εντός συνόρων και πάλι, καταιγιστικές οι εξελίξεις που προϊονίζονται μετά την απολογία Κάντα, που συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα σήμερα ενώπιον των ανακριτών. Και μάλλον ήταν αρκετά αποκαλυπτική. Ιωάννα Μάνδρου έχει το ρεπορτάζ βεβαίως. Και Ιωάννα, ολοκληρώθηκε η απολογία αυτή. Τι είπε, τι γνωρίζουμε? Πολυήμερη και μαραθώνια η απολογία του κυρίου Κάντα. Έδωσε πολλά στοιχεία, αποκαλυπτικά στοιχεία για τη διακίνηση μίζας εκατομμυρίων ευρώ σε πολλά εξοπλιστικά προγράμματα. Συγκεκριμένα επιβαρυτικά στοιχεία έδωσε για 2 επιχειρηματίες, γνωστά ονόματα εμπόρους όπλων που είχαν ενδιαφέροντα και αναμίχθηκαν σε συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα προγράμματα για τα οποία έδωσε τα περισσότερα στοιχεία και τα πιο αποκαλυπτικά είναι η αγορά των αρμάτων Leopard και τα υποβρύχια. Mm-hmm. Μίλησε βεβαίως και για άλλες 7 συμβάσεις μεσαίου βεληνικούς, αξίας δηλαδή μικρότερης από τα υποβρύχια και τα Leopard. Εκτός από τους επιχειρηματίες, έδωσε βεβαίως τα ονόματα και τα στοιχεία των μισδαδόρων, των εκπροσώπων τους που τον δωροδόκησαν τον ίδιον, αλλά και άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Δεν έδωσε στοιχεία για δωροδοκία πολιτικών προσώπων, ούτε για δωροδοκία υπουργών με τους οποίους ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βασικά ήταν με τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, δεν έμεινε με τον Γιάννο Παπαντονίου, για τον οποίο δεν έδωσε και κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, λένε οι πληροφορίες. Και περιέγραψε βέβαια ένα τρομερό πάρτι μίζας, αρκεί να σου πω το περιστατικό που διηγήθηκε στον ανακριτή, ότι ένας τριτοκλασάτος εμπλεκόμενος σε μια εταιρεία που είχε ενδιαφέρον για το εξοπλιστικά τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, αφήνοντας ένα σαφουαγιάς που είτε ο ίδιος ο Κάντας που είχε δωροδοκηθεί με 16 δεν θεώρησε ότι έχει μίζα, θεώρησε ότι το ξέχασε, τον τηλεφώνησε, του είπε έλα να το πάρεις πίσω, για να λάβει την απάντηση ότι η τσάντα αυτή είναι για σένα. Και άνοιξε την άνοιξε και βρήκε μέσα 600.000 ευρώ. Τα χρήματα, αυτό περιγράφεται από την πολυήμερη απολογία Κάντα. Αυτό μας δείχνει και το ύψος των χρημάτων που διακινούν και με αυτόν τον τρόπο. Και το εύρος της διαφοράς. Και το εύρος της διαφοράς και το πώς γινόταν, με τι τρόπο γίνεται. Με βαλίτσες, με μετρητά, με λογαριασμούς ανοιχτά. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία, το λάδωμα, η μίζα, το παράνομο χρήμα που την ήξεραν όλοι. Και όσοι ήταν σε επιτροπές, αυτό είπε ο Πάγκ, το Κάντας, όσοι ήταν σε κρίσιμο απόστα, έπαιρναν λεφτά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε βεβαίως τις εξελίξεις από εκεί. Μπορεί οργανώσεις και σωματεία, κυρίες και κύριοι, να επιχείρησαν σήμερα να δώσουν έναν εορταστικό τόνο στο Μέγαρο Μαξίμου, ψάλλοντας τα κάλαντα. Ωστόσο, ο προβληματισμός είναι κυρίαρχος στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μετά και τη διαγραφή Πολύδωρα, που μείωσε στην οριακή πλειοψηφία των 153 εδρών την κυβερνητική δύναμη. Παρ' όλα αυτά, κυβερνητική πηγή διεμήνυσε σήμερα ότι δεν τίθεται ζήτημα προώρων εκλογών, επιχειρώντας να μειώσει και τη σημασία των τριγμών στο εσωτερικό του Πασόκ, ενώ ερωτηθεί για το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει την όποια πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είπε πως η άρνηση φέρνει ευθύνη. Αν είχε Αντώνη Σαμαρά νωρίτερα η χώρα, δεν θα είχε το κατάντημα που είχε μέχρι τώρα. Από την Κρήτη ήρθαμε δύο λόγια να σας πούμε. Μαζί με εσάς, Πρωθυπουργέ, και εμείς καρδιοχτυπούμε. Ο
Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Εύξηνο Λέσχη Ποντίο Νάουσας, από παιδιά του Ιδρύματος Χατζικώστα και από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης. Η συνταγή της Τρόικα έχει πολύ αλάτι και αν δεν αλλάξει η συνταγή θα χάσει τον πελάτη. Το κλίμα μπορεί να έδειχνε γιορτινό, όμως ο προβληματισμός στην κυβέρνηση είναι μεγάλος μετά την αποπομπή Πολύδωρα και την κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ανώτατη κυβερνητική πηγή ήταν κατηγορηματική. Κάθε φορά έρχονται σενάρια για να αντικατασταθούν από κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Εκλογές θα έχουμε το 2016. Σε ερώτηση αν προκαλεί ανησυχία το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ, η ίδια πηγή απαντά αρνητικά. Όχι, γιατί υπάρχει συνείδηση και ο τόπος είναι πάνω απ' όλα. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού απαντούν και στο ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσει την όποια πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η άρνηση φέρνει ευθύνη και τις ευθύνες τις καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Ο Βύρον Πολύδωρας πάντως, 48 ώρες μετά τη διαγραφή του, αποφεύγει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Ο κύριος Πολύδωρας, έχοντας τις απόψεις του, έκανε την επιλογή του. Και εγώ, όπως είπα και χθες σε κάποιο ραδιόφωνο, για μένα είναι σεβαστή. Και αυτή και η επιλογή του οποιοδήποτε συναδέλφου. Το κλίμα στην κυβέρνηση δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, όπως αποδεικνύεται και από την κόντρα του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, που μίλησε στην εκπομπή Τώρα και την Άννα Μπουσδούκου. Και όχι βέβαια να βλέπουμε παραδείγματα όπως ο Υπουργός Υγείας που κουνάει το δάχτυλο στην κοινωνία για τη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΗ, που όλοι συμφωνούμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση, να παραδίδει μαθήματα αξιοκρατίας τη στιγμή που πριν από λίγο καιρό ο ίδιος διόρισε κομματικές διοικήσεις στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας. Πήγε ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ χθες. Αυτό είναι είδηση. Δεν το πρόσεξα. Είναι αλήθεια. Τα κάλαντα έψαλαν το πρωί της Δευτέρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, η μπάντα της Προεδρικής Φρουράς, η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η Δημοτική Φιλαρμονική της Αμφιλοχίας. Ο κύριος Παπούλιας ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ο κύριος Παπούλιας αναχώρησε για τη Γερμανία όπως κάθε χρόνο για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, τα μέλη του τμήματος χορού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Οι τόνοι ανεβαίνουν και στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή αυτή τη φορά τη δήλωση περί εκτσογλανισμού του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τον πόλεμο των ανακοινώσεων ακολούθησε, όπως θα δείτε, η σφοδρή αντιπαράθεση στελεχών των δύο κομμάτων. Καλλιεργούν το υπόστρωμα του εκχυδαϊσμού και του εκφασισμού της κοινωνίας. Για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να πω μία λέξη και ζητάω συγγνώμη από εσάς και τους ακροατές μας, του εκτσογλανισμού της ελληνικής κοινωνίας. Του εκτσογλανισμού. Αυτές οι φράσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου πυροδότησαν κόντρα ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Το δείχνει έλλειψη πολιτικού ήθους, πολιτικής ψυχραιμίας και δείχνει ότι τελικά ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μισεί τον εαυτό του, διότι τον αφήνει με τέτοιες εκφράσεις συνήθως και όχι σπάνια να εκτίθεται. Στη συζήτηση παρενέβη μέσω Twitter ο Δημήτρης Καρύδης. Δήθεν κάνουν προστίγονται οι Δημήτρης Παπαδημούλης και Νίκος Παπάς για την καλλιέργεια κλίματος εκτσογλανισμού από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ας τους βοηθήσουμε λίγο. Κρεμάλες, προδότες, πολιτικοί απατεώνες, κατοχική βουλή, Τσολάκο, Γλουγουδί, Πινοσέτ, κλέφτες. Κόντρα και στην πρώτη γραμμή όπου βρέθηκαν καλεσμένοι ο κύριος Πουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πιερακάκης από το ΠΑΣΟΚ. Σε στόχο να περιγράψει τις ευρύτερες εντάσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα στο κοινοβούλιο, οι οποίες αφορούν συχνά ηθικά θέματα και είναι αναντίστοιχες στο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου όπως πρέπει να υφίσταται. Είναι απαράδεκτη. Εγώ το βλάζω, σας είπα εδώ που τα λέμε. Είναι απαράδεκτη και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισε εδώ πέρα ο φίλος, ο κ. Κυριακάκης, δείχνει ότι και αυτός μάλλον διαφωνεί με αυτή την φράση. Ο κύριος Βενιζέλος βρίσκεται σε πανικό. Ο Γιώργος Ντόλιος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε πάντως πως εκείνος δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Η διατύπωσή του ήταν πολύ προσεκτική. Είπε ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και από τους Έλληνες κτλ. Αλλά θεωρώ ότι ένας πολύ εκφραστικός τρόπος για να δώσω έναν τίτλο στον τρόπο που λειτουργούν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα τον χρησιμοποιούσα.
Με αρκετό μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει την κομματική της τοποθέτηση η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ραχίλ Μακρύ, καθώς έως τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά ανεξαρτητοποιείται. Ο πρόεδρος Παπαγγελόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι ήταν σωστά από τα δύο, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή ανεξάρτητη, πρόεδρομε. Ούτε η κυρία Ραχίλ Μακρύ, Λίδα, δεν έχει λύσει αυτό το μυστήριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα εμφανίστηκε μετά από απουσία 48 ώρων, έδωσε πολιτικά σημεία ζωής μιλώντας στο ραδιόφωνο Α965 στη Θεσσαλονίκη. Δήλωσε μάλιστα επικίνδυνα ελεύθερη, άσκησε κριτική σε εμάς τους δημοσιογράφους για τα όσα γράφονται τα τελευταία 24 ώρα, ενώ επένεσε, πρέπει να σας πω, και τον Βύρονα Πολύδωρα για την ιστορική, όπως χαρακτήρισε, ομιλία του στη Βουλή η κυρία Μακρύ, χωρίς όμως να παίρνει θέση αν θα παραμείνει τελικά στους ανεξάρτητους Έλληνες ή αν θα φύγει από το κόμμα. Διέψευσε τα όσα είπε στους δημοσιογράφους τις προηγούμενες ημέρες, γιατί βάλει κατά των δημοσιογράφων. Ουσιαστικά βάλει κατά των δημοσιογράφων, διότι ασχολούνται, ας το πούμε έτσι, με τα μικρά και όχι με τα θέματα τα οποία συζητώνται στην Βουλή, εννοώντας βέβαια σαφώς και για τον δικό της τον αυτό. Είχε και μια κόντρα μέσω Facebook. Βεβαίως, υπήρξε μια κόντρα με πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς. Ξεκίνησε όταν ο κύριος Μπίστης, το πρώην στέλεχος της Δημάρ, έγραψε για την κυρία Μακρύ στην ιστοσελίδα του στο Facebook ότι δεν ξέρω που θα καταλήξει η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Τώρα, γιατί εγώ από την ουσία των παρεμβάσεών της και από την ενγέννη συμπεριφορά της πίστευα ότι από το γενώσιμο θα μεταπηδούσε στον πρωτότυπο της Χρυσής Αυγής, τόσο έξω να πέφτω. Η κυρία Μακρύ θύχτηκε από αυτό και απάντησε επίσης στο Facebook προς τον κύριο Μπίστη. Πίστευα ότι είσαι ηλίθιος, αλλά τελικά είσαι πανηλήθιος, είπε η κυρία Μακρύ, με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς βέβαια. Και πολιτικούς όρους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, πρόδρομε. Δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, και οι έμποροι έχουν εναποθέσει πλέον τις ελπίδες τους για την κίνηση της αγοράς σε όσους επιλέξουν την τελευταία στιγμή να προμηθευτούν έστω τα βασικά για τις ημέρες των εορτών. Πάντως, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φθηνότερο κατά 2,51% σε σχέση με πέρυσι. Χριστούγεννα προσαρμοσμένα στα χρόνια της κρίσης θα είναι και τα φετινά, με τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί στις αγορές τους, ώστε και κάποια δώρα να αγοράσουν, αλλά να τους μείνουν και χρήματα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η κίνηση στην οδό Ερμού, στον πλέον εμπορικό δρόμο της πόλης, είναι ιδιαίτερα αυξημένη το τελευταίο διάστημα. Αρκετοί είναι οι πολίτες που έχουν ήδη προμηθευτεί τα χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ άλλοι περιμένουν μέχρι και τελευταία στιγμή, προκειμένου να εντοπίσουν κάποιες ευκαιρίες προσφορές για να προμηθευτούν τα δώρα για τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Διαπιστώσαμε ότι οι τιμές είναι λίγο σε συγκεκριμένα μαγαζιά είναι λίγο τσουφτερές. Βέβαια υπάρχουν και μαγαζιά που υπάρχουν καλές τιμές και ψάχνουμε για το καλύτερο. Ψάχνουμε όπου βρούμε προσφορές να μπούμε, να δούμε τι υπάρχει. Το Σάββατο και την Κυριακή είχε πάρα πολύ κόσμο, κατέβηκε ο κόσμος, είχε και καλή μέρα. Έχουν έρθει και πάρα πολλοί από επαρχία. Δόξα τω Θεώ, δουλέψαμε. Για ψώνια ήρθαμε, ένα από Κύπρο. Άρα από Κύπρο. Μάλιστα. Τιμές είναι καλύτερες εδώ. Πάρα πολύ καλύτερες. Θα βγάζουμε το καπέλο. Θα ψωνίσετε φέτος. Θα ψωνίσουμε, γι' αυτόν ήρθαμε. Βασική προτεραιότητα πάντως για τους καταναλωτές είναι η διατροφή και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε η ΕΣΕΕ από τις 13 έως 18 Δεκεμβρίου, φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι φτηνότερο κατά 2,51% σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει 147,75 ευρώ έναντι 151,56 που κόστιζε πέρυσι και 158,93 το 2011, την ίδια ακριβώς περίοδο με τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Άμα έχεις λεφτά, όλα είναι φτηνά. Άμα δεν έχεις, είναι ακριβά. Μηδενική μεταβολή στην τιμή καταγράφει το αρνί, το οποίο πωλείται όπως και πέρυσι στα 7 ευρώ το κιλό. Αύξηση 11% καταγράφει η τιμή της γαλοπούλας, ενώ μειωμένο κατά 5,41% πωλείται το χοιρινό. Στα απορκυπευτικά οι τιμές παρουσιάζουν αυξομοίωση, με τις πατάτες να πωλούνται φθηνότερα κατά 2,99%, το λάχανο κατά 28,89% και το μαρούλι να έχει αυξηθεί κατά 15,79%. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα το βλέπω. Αλλά έχουμε λιγότερα λεφτά εμείς. Οπότε... θα δούμε. Παραμονή των Χριστουγέννων και οι Θεσσαλονικοί με το που παίρνουν τη σύνταξη έρχονται εδώ στο Καπάνι για να δούνε τις τιμές και να αγοράσουν αυτό το οποίο μπορούν και να το βάλουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ήξερα στα ψωμάκια και λίγο τυράκι πήρα, κασεράκι. Αυτά είναι. Τα Χριστούγεννα τι θα βάλουμε στο τραπέζι? Τι θα βάλουμε? Αυτά θα βάλουμε. Κρέας? Και φασόλια γίγαντες. Αύριο παραμονή Χριστουγέννων τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν στις 9 το βράδυ.
Λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων που σε πολλές περιπτώσεις τη βάζονται έξω από νοσοκομεία, αναζητά το Υπουργείο Υγείας. Σαν πρώτο βήμα, αποφασίστηκε σήμερα να προχωρήσει άμεσα η αποκομιδή τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας των Δήμων, με την προϋπόθεση ότι πλέον δεν θα φέρουν ουδέ μία ευθύνη οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, εάν διαπιστωθεί ότι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μεταφέρουν και νοσοκομιακά απόβλητα. Το θέμα προέκυψε όταν από τα τέλη Νοεμβρίου εντοπίστηκαν στο Χιτάφι Λύς περισσότεροι από 20 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από 10 δημόσια και ιδιωτικά. Σε άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων που βρίσκονται έξω από δημόσια νοσοκομεία θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων μετά την απόφαση ότι ουδέ μία ευθύνη φέρουν οι οδηγοί των απορριμματοφόρων εάν διαπιστωθεί ότι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μεταφέρουν και νοσοκομιακά απόβλητα. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελέας Περιβάλλοντος. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων του Δήμου ότι αυτοί δεν έχουν ευθύνη και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση το κράτος να τους αφήσει ακάλυπτους σε μια περιπέτεια. Δεσμεύομαι προσωπικά γι' αυτό. Από τα τέλη Νοεμβρίου έχουν εντοπιστεί στο Χιτάφι Λύς περισσότεροι από 20 τόνοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από 10 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνει και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός, που μετήχε στη σύσκεψη, έχει πάρει πλέον ανεξέλεκτες διαστάσεις και απαιτεί άμεση λύση. Θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα επικίνδυνα αστικά απόβλητα, ώστε να πάνε στον αποτεφρωτήρα. Είναι μια πολύ καλή μονάδα και έπρεπε όχι μόνο τα νοσοκομεία της Αττικής, αλλά και τα νοσοκομεία όλης Ελλάδος, τα επικίνδυνα αστικά απόβλητα να έρχονται στον αποτεφρωτήρα. Τα συγκεκριμένα απορρίμματα θα ελέγχονται σε ειδικό χώρο του Χιτάφι Λύς από τριμελή επιτροπή και εφόσον διαπιστωθεί ότι περιέχονται και νοσοκομιακά απόβλητα, θα αποστέλλονται προς καύση στον αποτεφρωτήρα. Την αναγκαιότητα του μέτρου επισήμανε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, που επίσης μετήχε στη σύσκεψη αφού το βάρος αποκομιδής των απορριμμάτων πέφτει στους Δήμους. Το πρόβλημα έκτακτης ανάγκης θα λυθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Δυστυχώς έπρεπε να ανακύψει αυτό το πρόβλημα για να δούμε και πάλι τα κενά της νομοθεσίας. Πιστεύω όμως ότι και με αυτά, με αυτή την καλή συνεργασία, θα τα λύσουμε. Μετά την ολοκλήρωση της αποκομιδής των απορριμμάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από τα νοσοκομεία, σε περίπτωση που εντοπιστούν εκ νέου νοσοκομιακά απόβλητα αναμεμειγμένα με οικιακά απορρίμματα, η ποινική ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά το διοικητή του νοσοκομείου και τον υπεύθυνο διαχείριση των αποβλήτων, ενώ θα ελέγχονται και οι εταιρείες αποκομιδής και διαχείρισης που έχουν συμβάσεις με τα νοσοκομεία. Τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες επικίνδυνων Αλβανών κακοποιών, μελών σπήρας ληστών που δεν δίσταζαν να πυροβολούν εναντίον πολιτών και αστυνομικών, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Οπλισμένοι σαν αστακοί με καλάσνικοφ και πιστόλια δεν δίσταζαν να πυροβολήσουν σε τρεις περιπτώσεις, στις δύο εναντίον αστυνομικών. Οι δράστες από την Αλβανία τα δύο τελευταία χρόνια έχουν κάνει 10 ληστείες σε καταστήματα, έχουν αρπάξει 6 αυτοκίνητα και έχουν εισβάλει σε 3 σπίτια. Την περασμένη εβδομάδα οι αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους 7 στους αμπελόκηπους. Μέσα στο αυτοκίνητό του ο 50χρονος κακοποιός είχε ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι ηλεκτρικής εκένωσης και 5 γεμάτους γεμιστήρες. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα σπήρα Πακιστανών που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για την απαγωγή ενός 27χρονου στα καλύβια Αττικής τον περασμένο Ιούλιο. Σπήρα λοδαπών που είχε απαγάγει έναν 27χρονο Έλληνα από τα καλύβια τον Ιούλιο και τον κρατούσε όμηρο έως τις 15 Αυγούστου μέσα σε αποθήκη στην Αλίαρτο, εξάρθρωσε το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας Αττικής. Το βράδυ της 5ης Ιουλίου, 5 από τα 10 μέλη της σπήρας εισέβαλε σε εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρεάτων ιδιοκτησίας της μητέρας του θύματος και με την απειλή όπλων ακινητοποίησαν τον 27χρονο. Όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, οι αλλοδαποί τον χτύπησαν στο κεφάλι και αφού του έδεσαν τα χέρια, τον έβαλαν σε πορπαγκάζ αυτοκινήτου. Η απαγωγή ξεκίνησε βραδινές ώρες της 5ης Ιουλίου 2013 στα Καλύβια και εξελίχθηκε μέχρι το πρωί της 17ης Αυγούστου, οπότε απελευθερώθηκε ο 27χρονος απαχθής στην περιοχή των αυπηγείων της Ελευσίνας. Οι δράστες ζήτησαν ως λίτρα το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να απελευθερώσουν τον νεαρό, κάτι που έγινε μετά από 48 ημέρες και αφού πρώτα πήραν 20.000 ευρώ. Η σπήρα των Πακιστανών είχε εμπλακεί και σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς στις 27 Αυγούστου στο Αλεποχώρι, όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προσπάθησαν να τους ελέγξουν. Κατηγορούνται επίσης για εισβολές σε 2 σπίτια στα Καλύβια, καθώς και μια ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 4 από τα μέλη της σπήρας, μεταξύ αυτών
και τον 57χρονο εγκέφαλο. 6 ακόμη άτομα αναζητούνται. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, εκβίαση, ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Σε λίγο έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Καλάσνικοφ, εφευρέτης του ομώνυμου και πασίγνωστου αυτόματου πολεμικού όπλου ΑΚ-47 Καλάσνικοφ. Κοτσόβολος. Στη Ρωσία, λίγα 24 ώρα μετά την προεδρική χάρη στον φυλακιστέντα σφοδρό επικριτή του Κρεμλίνου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, απελευθερώθηκαν και τα δύο μέλη του μουσικού συγκροτήματος Pussy Riot, τα οποία είχαν καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση για χουλιγκανισμό. Μία εκ των 2 νεαρών γυναικών, η Μαρία Αλιόχινα, απέρριψε το πρόγραμμα αμνηστίας ως κόλπο δημοσίων σχέσεων του Κρεμλίνου, λέγοντας πως εάν είχε επιλογή, θα έμενε στη φυλακή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμενους. Η Μαρία Αλιόχινα είναι πλέον ελεύθερη. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια αποφυλακίζεται, αφού της χορηγήθηκε αμνηστία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μία κίνηση την οποία η 25χρονη Αλιόχινα χαρακτήρισε κόλπο δημοσίων σχέσεων από την πλευρά του Κρεμλίνου. Είπε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να εκτίσει την ποινή της μέχρι το τέλος, τον Μάρτιο του 2014. Ήθελα να απορρίψω την αμνηστία, αλλά η φυλακή έλαβε διαταγή και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ασχοληθώ με το ζήτημα των φυλακών και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν φοβάμαι πλέον τίποτε. Λίγο νωρίτερα αποφυλακίστηκε ακόμη ένα μέλος του μουσικού συγκροτήματος Pussy Riot, η Νάντια Τολοκονίκοβα. Θέλω να ληφθούν πρόσθετα νομοθετικά μέτρα για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Σε ό,τι αφορά εμένα, τώρα αρχίζουν όλα. Στη Ρωσία είναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει την ελευθερία από τον ολοκληρωτισμό. Η ελευθερία είναι πολύ σχετική έννοια σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Η Αλιόχινα και η Τολοκονίκοβα είχαν καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση, κατηγορούμενες για χουλιγκανισμό, επειδή είχαν τραγουδήσει τον Φεβρουάριο του 2012 μία πανκ προσευχή σε καθεδρικό ναό της Μόσχας, διαμαρτυρόμενες για τους στενούς δεσμούς του Πούτιν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διάσημες προσωπικότητες όπως η Μαντόνα κινητοποιήθηκαν για την απελευθέρωσή τους. Τώρα αποφυλακίζονται βάσει του νόμου περί αμνηστίας που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Δούμα και εν μέρη επειδή είναι και οι 2 μητέρες ανήλικων παιδιών. Μπορεί να πέρασαν 2 χρόνια στις ρωσικές φυλακές, όμως οι 2 νεαρές γυναίκες βγαίνουν πιο αποφασισμένες για να πολεμήσουν το καθεστώς Πούτιν. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Μιχαήλ Καλάσνικοφ, εφευρέτης του ομώνυμου και πασίγνωστου αυτόματου πολεμικού όπλου ΑΚ-47 Καλάσνικοφ. Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, ο υποστράτηγος του Ρωσικού στρατού εισήχθη στο νοσοκομείο με γαστρική αιμορραγία. Ο Καλάσνικοφ τραυματίστηκε στις πρώτες μάχες μεταξύ του Σοβιετικού στρατού και των Ναζί το 1941. Τότε, βλέποντας τα μειονεκτήματα των όπλων που χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες, αποφάσισε να κατασκευάσει ο ίδιος ένα νέο όπλο για το Σοβιετικό στρατό. Έτσι το 1947 σχεδίασε το ΑΚ-47 Καλάσνικοφ, ένα τουφέκι εξαιρετικά απλό, φτιαγμένο για έναν στρατιώτη που δεν έχει δίπλωμα, όπως είχε πει ο ίδιος. Στην Κίνα τώρα, η Apple ανακοίνωσε την σύναψη πολυετού συμφωνίας με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών China Mobile, μέσω της οποίας θα φέρει τις νέες σειρές των προϊόντων της, όπως το iPhone, στην αγορά της πολυπληθούς χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εμπορική συμφωνία θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιανουαρίου του 2014. Η εταιρεία China Mobile είναι ένας κολοσσός στον χώρο των επικοινωνιών, καθώς εξυπηρετεί περίπου 700 εκατομμύρια πολίτες. Και 2 ημέρες νωρίτερα φαίνεται ότι έφτασε ο Άγιος Βασίλης στην Ισπανία, αφού το εορταστικό λαχείο μοίρασε 1.000.000 ευρώ. Στη Λαπωνία οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ενώ οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί είναι φέτος πιο εντυπωσιακοί από ποτέ. Με το πάτημα ενός κουμπιού η μαγεία των Χριστουγέννων ξεκινά. Περισσότερα από 30.000 λαμπιόνια φωτίζουν το σπίτι της οικογένειας Βον που χορεύει στο ρυθμό των εορτών στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Avec sa palette de pure couleur de lumière. Όχι ένα ούτε δύο, αλλά 13 χιλιόμετρα καλώδιο απαιτήθηκαν για τη διακόσμησή του. Πρόκειται για μια παράδοση που κρατάει εδώ και 21 χρόνια. Απλώς προσθέτω λίγα λαμπάκια κάθε χρόνο και να τι συμβαίνει. Όσο και το ποσό που δαπανάτε, είναι τόσο μεγάλο που αν κρατούσα ακριβή λογαριασμό θα μου κατέστρεφε τα Χριστούγεννα. Μάλλον προτιμά να μην το σκέπτεται για να μην του ανάβουν τα λαμπάκια.
est presque autant pour produire. Χιονάνθρωποι, μολυβένια στρατιωτάκια και ήρωες της Disney συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αγαπημένοι ήρωες μικρών και μεγάλων ζωντανεύουν στην αυλή του Γκάρι Γκρόπερ για φιλανθρωπικό σκοπό. Στη χιονισμένη Λαπωνία υπάρχει μια πόλη που κάθε Χριστούγεννα μας θυμίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο ότι υπάρχει μαγεία. Στο κατάλευκο Ροβανιέμι οι προετοιμασίες είναι πυρετόδες. Εκατομμύρια γράμματα σειραίουν από όλο τον κόσμο, αλλά ο Άγιος Βασίλης αξιολογεί. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορώ να έχω δώρα φέτος? Ήμουν καλό παιδί. Hyvää joulua. Merry Christmas. Feliz Navidad. Σε λίγες ημέρες, ο γλωσσομαθής Άγιος ξεκινά το ταξίδι του. Μοναδική προϋπόθεση για να τον συναντήσετε είναι να είχατε διαγωγή κοσμιοτάτη. Όχι ο Άγιος Βασίλης, αλλά ο Ελ Γκόρντο μοίρασε δώρα στην Ισπανία. Εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν και φέτος στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου λαχείου με τα μεγαλύτερα κέρδη στον κόσμο. Ticket sales have also dropped this year with 4% fewer tickets bought. Έντονη η συγκίνηση στην πόλη Μοντραγών της χώρας των Βάσκων. Το δικό του θαύμα των Χριστουγέννων θα ζήσουν οι 2.000 εργάτες που μάλιστα πρόσφατα απολύθηκαν από τη μεγαλύτερη βιομηχανία της πόλης αφού κέρδισαν περισσότερα από 180 εκατομμύρια ευρώ. Τις πρώτες τους γιορτινές παραστάσεις στα γεροκομεία Αθηνών και Πειραιώς έδωσαν οι καλλιτέχνες της εθνικής λυρικής σκηνής. Λίγες ημέρες αφού το Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, είχε αναγγείλει την πρωτοβουλία, μερικοί από τους πιο ταλαντούχους νέους λυρικούς ερμηνευτές μας, συνοδευόμενοι από εκλεκτούς μουσικούς, έκαναν τις πρώτες τους εμφανίσεις στα γεροκομεία Αθηνών και Πειραιώς. Αγαπημένες μελωδίες από περέτες του Θεόφραστου Σακελαρίδη και του Στάθη Μάστορα, καθώς και δημοφιλή τραγούδια των Αντίκ, ζέσταναν τις καρδιές των ηλικιών που είχαν γεμίσει τις κεντρικές αίθουσες και νοδείο ιδρυμάτων, οι οποίες είχαν στολιστεί ανάλογα. Αμέσως τώρα στο Eco News θα δούμε τα άγνωστα θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών. Μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωση στο πλαίσιο τριετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος αποκάλυψε πόσο λίγα γνωρίζουμε για τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στα ελληνικά πελάγη και εξαιτίας αυτής της άγνοιας αλλά και των ανθρωπογενών πιέσεων βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς εξαφάνισης. Το πρόγραμμα με ειδικά σεμινάρια που υλοποιήθηκε σε 22 πόλεις ενημέρωσε ναυτικούς, λιμενικούς υπαλλήλους, ψαράδες, μαθητές, ακόμη και βουλευτές για τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. Μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, μάθαμε όμως να ζούμε μαζί. Πόσοι γνωρίζουν ότι στις ελληνικές θάλασσες κολυμπούν 9 διαφορετικά θαλάσσια θηλαστικά? Η Μεσογειακή Φώκια, η Φώκιανα, το Σταχτοδέλφινο, το Κοινό Δελφίνι, η Φάλαινα Φυσιτήρα, το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη, ο Ζηφιός, η Πτεροφάλαινα, δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο, με μήκος ως 24 μέτρα, το Ζωνοδέλφινο, με τη χαρακτηριστική πινελιά στον κορμό του, και το Ρινοδέλφινο. Όλα αυτά ζουν και αναπαράγονται στις ελληνικές θάλασσες. Το 3-4 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Θάλασσα που ολοκλήρωσαν το ΒΒΕΦ και η ΜΟΜ είχε ως στόχο να ενημερώσει κατά προτεραιότητα το ευρύ κοινό, κυρίως το νεανικό, αλλά και τις ειδικές ομάδες ανθρώπων που εμπλέκονται με τη θαλάσσια ζωή. Το λιμενικό, το εμπορικό και πολεμικό ναυτικό, τους αλληλείς, τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά επίσης βουλευτές και ευρωβουλευτές για τις συνήθειες των θαλάσσιων θηλαστικών και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα είδη θεωρούνται κρισίμως κινδυνεύοντα. Οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά είναι όλες ανθρωπογενείς. Κάποιες σχετίζονται με την αλία και έχουν να κάνουν με την μείωση της τροφής των θηλαστικών, με την παγίδευσή τους σε δίχτυα και με την ηθελημένη θανάτωση λόγω των ζημιών που προκαλούν, συγκρούσεις με σκάφη και κάποιες απειλές σχετίζονται με τη ρύπανση, όπως είναι η κατάποση στερεών απορριμμάτων, για παράδειγμα πλαστικές σακούλες που αποτελούν τεράστιο πρόβλημα. Τα θαλάσσια θηλαστικά τις περνάνε για καλαμάρια. Τις καταπίνουν με αποτέλεσμα τον πνιγμό τους σε κάποια φάση. Μετά από 34 σεμινάρια σε 22 πόλεις, οι ειδικές ομάδες ενημερώθηκαν για τα μέτρα προστασίας. Αυτό το οποίο φάνηκε μέσα από τα πρώτα βήματα που κάναμε μέσα από την εκστρατεία ήταν ότι ο κόσμος απλά δεν γνωρίζει ότι στην Ελλάδα ζουν θαλάσσια θηλαστικά. Τι πρέπει να κάνουν, για παράδειγμα, οι καπετάνοι των πλοίων, έτσι. Για τους φυσιτήρες και τις πτεροφάλαινες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα οι συγκρούσεις με πλοία. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές, τις οποίες μπορεί να κάνει κανείς εν πλώ, έτσι ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση με θαλάσσια θηλαστικά. Στο λιμενικό. Μία περίπτωση θέασης ενός θαλάσσιου θηλαστικού, με ποιους πρέπει να επικοινωνήσουν?
Τα μέλη και το Προεδρείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής δεσμεύτηκαν να αναδείξουν το ζήτημα των θαλάσσιων θηλαστικών και να προωθήσουν μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας που θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου. Τα καλά νέα της ημέρας, ένα μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων σε σχήμα καραβιού θα κατασκευαστεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μουσείο ενάλλειων αρχαιοτήτων σε σχήμα καραβιού πρόκειται να κατασκευαστεί στον χώρο του αποθηκευτικού σταθμού σιτηρών στο λιμάνι του Πειραιά και θα αποτελείται από 6 κτηριακές μονάδες με 10 επίπεδα. Το κέλυφος του μουσείου θα έχει εξπρεσιονιστική διάθεση και θα στεγαστεί σε ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 30. Αυτή η νέα κτηριακή μονάδα από μέταλλο θα κατασκευαστεί στην καρδιά του κεντρικού κτηρίου, το σχήμα της φόρμας θα θυμίζει πλοίο, ενώ το κόκκινο χρώμα με το οποίο θα βαφτεί δεν επιλέχτηκε τυχαία, καθώς στόχος των μελετητών είναι να ανακαλεί τις προστατευτικές βαφές της γάστρας των πλοίων. Εκτιμάται ότι το νέο μουσείο θα έχει πολύ καλές προοπτικές επισκεψιμότητας, καθώς θα βρίσκεται στο χώρο που θα δένουν τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άρης και Παναθηναϊκός είναι το ζευγάρι του τελικού του κυπέλου στο μπάσκετ. Οι πράσινοι πριν από λίγο επικράτησαν με 67-59 του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 9 Φεβρουαρίου στην Κρήτη. Το μάτς ξεκίνησε με καθυστέρηση 20 λεπτών, καθώς οπαδοί του Παναθηναϊκού πέταξαν μια κροτίδα στον πάγκο των φιλοξενούμενων, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Χινάς να ζητήσει από τους παίκτες του Ολυμπιακού να αποσυρθούν στα αποδυτήρια. Τα πράγματα ηρέμησαν μετά τις συστάσεις του Προέδρου της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Στο αγωνιστικό μέρος τώρα, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει στο τέλος να πάρει τη νίκη και να βάλει φρένο στο σερί των 23 νικών του Ολυμπιακού. Κορυφαίοι για τους νικητές, Ιμπράμος, Μασιούλης και Λάσμε. Στο ποδόσφαιρο να περάσουμε τώρα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική και ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος στη Σούπερ Λίγκα, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 2-1 του Άρη στους Ζωσιμάδες. Στο γήπεδο των Ζωσιμάδων, ο Πας Γιάννη αποδέχθηκε τον Άρη, ο οποίος στο 1 λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή με τον Μανιά, το σουτ το οποίο εξοδοτέρωσε ο Βελίδης. Στην ίδια φάση, ο Άρης ζήτησε πέναλτι σε χέρια αμυντικού του Πας Γιάννη. Ενώ στο 37 ευκαιρία για τον Πας Γιάννη με τον Στρούνα, που δεν μπορεί να γυρίσει καλά την μπάλα και θα κερδίσει κόρνερ. 42 λεπτό, ο Άρης θα κερδίσει έμεσο, καθώς ο Τζιμόπουλος γυρίζει την μπάλα στο Βελίδη και εκείνος μπλοκάρει. Το έμεσο πέρασε ανεκμετάλλευτο από τον Άρη σε διπλή προσπάθεια με Αγκάνθο και Τάτο. Επεισοδιακή κατάληξη είχε το πρώτο ημίχρονο, καθώς αμέσως μετά υπήρξε σύραξη των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Με αποτέλεσμα να δουν κόκκινη κάρτα ο Ντάσιος και ο Τάτος, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια. Στη γενική σύραξη, βέβαια, έπρεπε να δουν τουλάχιστον κίτρινη κάρτα και η Βίλα Γιάννης Παπαδόπουλος, πράγμα που δεν έγινε. Στο 50 λεπτό, ο Πας Γιάννη θα κερδίσει πέναλτι. Όταν ο Ντεβινσέντι εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα βρήκε το χέρι του Ηρακλή. Στο επόμενο λεπτό, ο ίδιος ποδοσφαιριστής νίκησε με άνεση το Διούδη, γράφοντας το 1-0. 56 λεπτό, ο Μανιάς φεύγει στην κόντρα, κερδίζει την μπάλα από τον Μιχαήλ, πλασάρει το Βελίδη και γράφει το 1-1. Στο 60, αποσέτα του Ντεβινσέντι, κεφαλιά του Βίλα που ήταν ολομόναχος, η μπάλα στα χέρια του Βελίδη. 73 λεπτό και από φάουλ του Ντεβινσέντι, πιο ψηλά από όλους ο Λίλα και με κεφαλιά κάνει το 2-1 για τον Πας Γιάννη, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Νίκος Νταμπίζας έκανε τον απολογισμό της χρονιάς στο αγωνιστικό και οργανωτικό κομμάτι, ενώ τόνισε πως θα γίνει κίνηση για την απόκτηση ενός επιθετικού το Γενάρη, ο οποίος θα αναπληρώσει το κενό του Λουτσιάνο Φιγκερόα. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Νίκος Νταμπίζας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αναφέρθηκε σε μεταγραφές που έχουν γίνει στην αγωνιστική παρουσία των πράσινων εκτός και εντός αγωνιστικού χώρου, ενώ για ακόμη μια φορά επανέλαβε πως στόχος του τριφυλιού είναι απόκτηση ενός παίκτη ως αντιφιγκερόα. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές έχω μια ικανοποιητική παρουσία. Θεωρώ ότι με βάση την συνολικά την εικόνα που εκπέμπει η ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, το πρόσημο είναι θετικό. Με σαφή περιθώρια βελτίωσης, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι αυτή που σας έχω πει και όταν έγινε η μίνι συνέντευξη με την αποχώρηση του Λουτσιάνου του Φιγκερόα, κινούμαστε για έναν αντικαταστάτη του και αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Ο Νίκος Νταμπίζας στάθηκε πολύ και στο κομμάτι των ακαδημιών. Ενώ δεν θέλησε να κάνει κρίση για τους παίχτες, λέγοντας πως όλοι θα κρυφθούν στο τέλος. Θα σας πω συνολικά ότι οι κρίσεις για την ομάδα και για τους ποδοσφαιριστές
Δεν έρχονται ούτε από δύο, ούτε τρία, από τέσσερα παιχνίδια. Αυτή η ομάδα και τα μέλη της θα κριθούν στο τέλος της χρονιάς. Ο τεχνικός διευθυντής των υποδομών, Γιάννης Σαμαράς, μίλησε για τη δουλειά που γίνεται στον Παναθηναϊκό και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον η Ακαδημία και η πρώτη ομάδα είναι ένα και πως το να λειτουργεί ο σύλλογος ως ενιαίος, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει μέσα από σκληρή δουλειά που ούτως ή άλλως γίνεται στα τμήματα υποδομής των πράσινων. Απλά είπα στην αρχή ότι είναι πολύ ωραίο τώρα να βλέπω ένα σύλλογο, γιατί γενικά πιστεύω σε αυτό το πράγμα σαν άνθρωπος, ότι το ενιαίο πάντα θα έχει αποτέλεσμα. Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ σε αγώνα για την τρίτη εθνική κατηγορία ανάμεσα στον Sporting και τον Προμηθέα Χαλανδρίου. Ανεγκέφαλος οπαδός των γηπεδούχων πέταξε κάδο απορριμμάτων σε αθλητή της φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Άμεση ήταν η αντίδραση των παικτών και του προπονητή του Sporting που αρνήθηκαν να εκδηλώσουν επίθεση για να διεκδικήσουν την νίκη, δείχνοντας έτσι ήθος και ποιότητα. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας πετυχαίνει καλάθι μέσα στην έδρα του Sporting και αποκτά προβάδισμα ενός πόντου 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Την ώρα που οι παίκτες των δύο ομάδων πάνε στον πάγκο για time out, ανεγκέφαλος πετάει έναν κάδο στο κεφάλι του αθλητή των φιλοξενούμενων, Γιάννη Ντιπ. Ακολουθεί έντονη αγωνία για τον παίκτη που έπεσε αιμόφυρτο στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, τέτοιο σκηνικό δεν έχω ξαναζήσει, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαι, σου λέω, στεναχωρημένος, είμαι από χτες, είμαι πολύ χάλια, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα είναι κάτι μεμονωμένο, φαινόταν ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό, είχα τρομάξει, γιατί το παιδί στην αρχή ήταν σαν να σπαρτάραγε, ξέρεις, έπεσε κάτω, αίματα κατευθείαν. Έβλεπα συμπαίκτες του να κλαίνε δίπλα. Παιδάκια μικρά σε ηλικία κλαίγανε συμπαίκτες του. Εντάξει, τώρα πάει. Το παιδί έπαθε κάτι σοβαρό. Αλλά δόξα τω Θεώ, ευτυχώς δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Μας είπε και ότι εντάξει, δεν έχει τίποτα με εμάς, δεν φταίγαμε εμείς. Εμείς αντιδράσαμε όσο πιο καλύτερα μπορούσαμε, εντάξει. Ο Γιάννης Ντιπ έμεινε μισή ώρα στο παρκέ. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου του τοποθετήθηκαν ράματα και ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για την υγεία του. Αμέσως μετά τη διακοπή και ενώ το γήπεδο είχε εκενωθεί, τόσο ο προπονητής του Sporting όσο και οι αθλητές της ομάδας έδειξαν ποιότητα, χαρακτήρα και ήθους που δεν είχε σε καμία περίπτωση ο ανεγκέφαλος οπαδός της ομάδας τους. Δεν θα κάνει επίθεση. Τυποτικά οι παίκτες του Sporting δεν θα κάνουν επίθεση. Ρίχνουν το ήθος τους εδώ, βλέποντας αυτό που έγινε πριν εναντίον του αντιπάλου τους, του Γιάννη Ντιπ. Κερδίζει το χειροκρότημα, το αξίζουν, μπράβο τους. Ήταν απόφαση του προπονητή πρώτα απ' όλα, τη δεχτήκαμε κι εμείς και απλά έτυχε εγώ να μπω να κρατήσω την μπάλα. Δεν είναι ότι το πήρα πάνω μου. Το είπε ο coach, το δεχτήκαμε κι εμείς φυσικά. Πιστεύω ότι θα το έκανε ο καθένας. Δεν είναι ότι. Εντάξει, νομίζω ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έκανε. Δεν θέλουμε άλλα τέτοια περιστατικά και ειδικά τον τύπο, επειδή ούτε τυχαίνει να τον ξέρω οτιδήποτε. Δεν τον θέλουμε καν στο γήπεδο. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στο γήπεδο. Μακάρι να ήξερα κιόλας, να πήγαινα προσωπικά εγώ να του μίλαγα. Να ήξερα ποιος είναι, πήγαινα το έπιανα και να του έλεγα δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς κινήθηκαν και οι αγορές. Αρχίζοντας από το χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης το μείον 1,05%. Αντίθετα, ανωδική τροχιά για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μεγαλύτερη άνοδος για το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Να δούμε τη Νέα Υόρκη αυτή την ώρα, επίσης θετικό πρόσημο και για τον Dow Jones και για τον Nasdaq. Στις ισοτιμίες, άνοδος για την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου έναντι και του γεν, πτώση για το αμερικανικό νόμισμα έναντι του ιαπωνικού. Σε πτωτική τροχιά και η αγορά του πετρελαίου, όπως θα δούμε και η αγορά του χρυσού, με τον χρυσό να κλείνει στα 1.200 δολάρια η ούγκια. Να περάσουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σούζη στο στούδιο. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Λίνα. Όχι μόνη σου βεβαίως, πάντα όχι μαζί με τα ωραία τοπία. Ξεκινάμε λοιπόν με την βόρεια παραλία της Καστοριάς από το Θανάση και τον ευχαριστούμε. Στη συνέχεια θα πάμε το Ποντικονήσι με Ομίχλη. Από τον Χρήστο και τον ευχαριστούμε. Και η τελευταία φωτογραφία είναι το Σάββατο, τα Γιάννενα, με παγωμένη ομίχλη, παρακαλώ, από το Σταύρο. Δεν έφτανε η ομίχλη, δηλαδή ήταν και παγωμένη και κάτω. Μαγικό αστέρι. Ναι, και το μαγικό αστέρι. Ήταν την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος το πρωί. Μάλιστα, υπέροχες πραγματικά όλες. Και οι τρεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον καιρό, διότι μετά την καλοκαιρία και του Σαββατοκύριακου και τη σημερινή, φαίνεται ότι αλλάζουμε. Πάμε λίγο σε πιο χειμωνιάτικο τοπίο. Ναι, σε πιο νοτιάδες, υγρασία, βροχές, τέτοια. Να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Αύριο Τρίτη, αραιή συννεφιά από βαθμία θα πυκνώσει. Βροχές από το μεσημέρι στην νότιο-δυτική Ελλάδα, δηλαδή Πελοπόννησο, και μέχρι το βράδυ θα φτάσουν μέχρι περίπου το ύψος της Θεσσαλίας.
συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να είναι εκτός αύριο από τις βροχές. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα έχει μία μικρή πτώση αύριο, 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 15 στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά, έως 17 στο Αιγαίο. Να δούμε Αττική και Θεσσαλονίκη Αττική, πιο αναλυτικά. Αρχικά ρεή συννεφιά βαθμία θα πυκνώσει, περιμένουμε τοπικές βροχές προς το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα Χριστούγεννα βέβαια. Βορειοανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 14 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε βροχή, αλλά συννεφιά κυρίως από το μεσημέρι και μετά, ασθενής η άνεμη και μέχρι 10 βαθμούς θερμοκρασία. Και την ημέρα των Χριστουγέννων, χιόνια δεν θα έχουμε, τουλάχιστον θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε. Θα έχουμε η Δυτική Ελλάδα θα έχει λιγότερες βροχές. Από εκεί και πέρα, εκτός από τη Θράκη, σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές. Καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς το βράδυ, αλλά κυρίως μέσα στις Κυκλάδες θα είναι οι καταιγίδες. Και χιόνια μόνο στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Και βεβαίως λόγω των νοτιάδων έχουμε και πάλι μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει τους 16 με 17 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για κακοκαιρία, για αγρότητα. Κυρίως την Παρασκευή. Ναι, είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τα βορειοδυτικά και θα επηρεάσει από την Πέμπτη. Καλά, στην αρχή θα έχουμε λίγες βροχές στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Καθώς όμως αυτό θα πλησιάζει και κυρίως την Παρασκευή σε όλη τη χώρα θα έχουμε βροχές τοπικά ισχυρές. Καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και νοτιάδες που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ίσως και λίγο παραπάνω. Πρώτα στο Ιόνιο και μετά στο Αιγαίο. Να πάρουμε και μια ιδέα για το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι περνάει αυτό το χαμηλό ανατολικά και το Σάββατο μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα νότιο-ανατολικά, θα σταματήσουν και την Κυριακή πάμε για βελτιωμένο καιρό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο δελτίο μας όπως και όλες τις εξελίξεις μπορείτε να παρακολουθείτε από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Ακολουθήστε μας και στο Twitter για άμεση ενημέρωση. Αμέσως τώρα NCIS LA. Από εμάς καλό σας βράδυ.